Νικολάου, καταρχάς, τρέψτε μου να πω ότι η χώρα, ξέρουμε όλοι, βρίσκεται σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Έχει ένα πάρα πολύ ψηλό έλλειμμα, έχει ένα πολύ μεγάλο χρέος. Έχει δυσκολίες που καλείται... Ένα έλλειμμα που ακόμα δεν ξέρουμε πόσο είναι, θα μάθουμε αύριο από τη Eurostat. Ναι, αύριο θα υπάρξει η ανακοίνωση της Eurostat με τα στοιχεία για το 2009. Το λέω γιατί μπορεί, αν είναι μεγαλύτερο από αυτό που πιστεύαμε, αυτό να σας οδηγήσει αναγκαστικά και σε αναθεώρηση του προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης. Επομένως, σε νέα μέτρα... άλλο θέμα, αλλά να το απαντήσω είναι αυτό. Είναι το ίδιο θέμα. Να το απαντήσω όμως αυτό. Σας θυμίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ο στόχος που έχει τεθεί στο πρόγραμμα σταθερότητας είναι μείωση του ελλείμματος κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Όμως η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα που αθροίζουν σε πάνω από 6 ποσοστιαίες μονάδες, 6,4 για να είμαι ακριβής. Άρα λοιπόν έχουμε πάρει υπεραρκετά μέτρα για να υπάρχει, αν θέλετε, και ένα μαξιλάρι και να μπορέσουμε να πιάσουμε και να υπερβούμε και τους στόχους μας. Μάλιστα. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο μηχανισμό. Στο ζήτημα. Άρα λοιπόν, νομίζω το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε είναι οι δυσκολίες στις οποίες βρισκόμαστε. Δυσκολίες που έχουν και ονοματεπώνυμο. Έχουμε έρθει εδώ εξαιτίας συγκεκριμένων οικονομικών επιλογών και εξαιτίας μιας συγκεκριμένης δημοσιονομικής διαχείρισης. Τα στοιχεία και μόνο του 2009 αποδεικνύουν αυτό το οποίο λέω. Πρέπει λοιπόν σήμερα να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για τη χώρα. Με αίσθημα εθνικής ευθύνης πώς θα σώσουμε τη χώρα από τα χειρότερα. Αυτή είναι η απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε. Έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ευτυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, που αυτή η κυβέρνηση κινήθηκε όσο ενεργητικά κινήθηκε για να μπορέσει να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός στήριξης. Σκεφτείτε να μην υπήρχε σήμερα. Σκεφτείτε να μην είχαμε αυτό το δίχτυ ασφάλεια. Τι θα άλλαζε, κύριε Υπουργέ? Θα ήμασταν σε πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία. Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι λένε ότι κατ' ουσίαν προσφεύγουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ότι δηλαδή ο βασικός λόγος για τον οποίο διαπραγματεύεστε με τους απεσταλμένους του Ταμείου αυτές τις μέρες είναι για να διαμορφωθεί το πακέτο μέτρων επί τη βάση του οποίου θα δανειστούμε. Κύριε Χατζηνικολάου, ο μηχανισμός στον οποίο η κυβέρνηση θα αποφασίσει αν θα ενεργοποιήσει ή όχι, ο μηχανισμός που είναι εμπάσχετος διαθέσιμος για τη χώρα μας, είναι ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας όμως επέλεξαν σε αυτό το μηχανισμό να εντάξουν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι όμως ένας ενιαίος ευρωπαϊκός μηχανισμός. Και εμείς δεν διαπραγματευόμαστε αυτές τις ημέρες με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Διαπραγματευόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και δεν πρόκειται να μας επιβάλλουν άλλους όρους οι μεν και οι δε. Συζητάμε μαζί τους και προτείνουμε και συναποφασίζουμε κοινούς όρους με όλους. Πώς θα αποφασιστούν οι όροι με τους οποίους θα δανειστούμε? Καταρχήν δεν μου απαντήσατε στο πότε. Και το πότε το ρωτώ, γιατί εδώ όλοι οι επαγγελματικοί φορείς, σήμερα για παράδειγμα ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, ο κύριος Δασκαλόπουλος, πιέζουν και ζητούν να προσφύγετε άμεσα στο μηχανισμό αυτό, θεωρώντας ότι κάθε μέρα που περνάει έχουμε κόστος από τη μη προσφυγή. Έξτε, κάθε μέρα που περνάει είναι μια μέρα στην οποία εμείς επεξεργαζόμαστε όλες τις λεπτομέρειες αυτού του μηχανισμού, έτσι ώστε όταν και αν αποφασιστεί η προσφυγή, να είναι άμεση η εκταμείευση. Διότι ακόμα και αν γινόταν σήμερα η προσφυγή, οι εκταμείες δεν θα ήταν άμεση. Θα έπρεπε να περιμένουν να ολοκληρωθούν η συμφωνία, να υπάρχουν οι όροι χρηματοδότησης και οι όροι πολιτικής. Άρα λοιπόν θα πάρουμε την απόφαση, όποια και να είναι αυτή, θα την πάρουμε σύντομα και την πάρουμε με αίσθημα ευθύνης. Τώρα, οι διαπραγματεύσεις που γίνονται δείχνουν ότι την έχετε πάρει, αλλά για λόγους σκοπιμότητας δεν την ανακοινώνετε. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, απλώς κάνουμε το υπεύθυνο. Που το υπεύθυνο είναι ότι από την αρχή λέγαμε ότι εμείς έχουμε και άλλο δρόμο. Λέγαμε από την αρχή ότι η Ελλάδα πρέπει να σταθεί. Μισό λεπτό. Η Ελλάδα πρέπει να σταθεί στα πόδια της. Πρέπει να μπορεί να δανείζεται από τις αγορές. Είναι προφανές ότι αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Φροντίσαμε όμως να υπάρχει η εναλλακτική. Και η εναλλακτική είναι αυτό το δίχτυ ασφάλειας. Άρα τώρα το δίχτυ ασφάλειας μετά από πάρα πολύ κόπο και μετά από πάρα πολύ προσπάθεια συγκεκριμενοποιήθηκε. Έχουμε δώσει μάχες για να φτάσουμε εδώ και να συγκεκριμενοποιηθεί. Να περάσει δηλαδή από μια γενική δήλωση προθέσεων σε ένα μηχανισμό που έχει τιμολόγηση, που έχει συγκεκριμένα ποσά από πίσω. Και τώρα αυτό γίνεται και μια συμφωνία στην οποία μπορούμε να υπογράψουμε. Και όταν είναι έτοιμα τα πράγματα, τότε θα πάρουμε την απόφαση. Πάντως, κύριε Υπουργέ, σας θυμίζω ότι πριν από 1,5 μήνα μας λέγατε ότι θα σταθούμε μόνοι μας στα πόδια μας. Ότι ότι το μηχανισμό δεν θα τον χρειαστούμε. Και τώρα, αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και μέχρι, σας θυμίζω, ότι και προχτές ακόμα, βγήκαμε στην αγορά μόνοι μας.
Απλώς ένα ερώτημα στο οποίο καλούμαστε. Πράγμα να που σημαίνει ότι δεν έχουμε πείσει ίσως με τα μέτρα που πήραμε. Ένα ερώτημα στο οποίο καλούμαστε να αποφασίσουμε, αν θέλετε, ως κυβέρνηση, είναι για πόσο η Ελλάδα θα δέχεται να πληρώνει τα επιτόκια που πληρώνει σήμερα. Αυτό γιατί πάντα υπάρχει μία απόφαση και μία επιλογή ανάμεσα στο να πληρώνουμε τα επιτόκια που πληρώνουμε σήμερα, περιμένοντας την αποκλιμάκωσή τους με τις δικές μας δυνάμεις μόνο, ή να χρησιμοποιήσουμε το μηχανισμό αυτό. Στο ερώτημά σας, εάν πείσαμε ή όχι. Κοιτάξτε, η Ελλάδα δυστυχώς από τον Οκτώβριο και πέρα, εξαιτίας των πολιτικών που προηγήθηκαν, έχει ένα τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας. Τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας. Εδώ όμως, αυτό το έλλειμμα Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να το ανατάξει κανένας μέσα σε ελάχιστους μήνες. Να κάνω εγώ την εξής πολύ απλή ερώτηση. Πάνω στο ίδιο. Ερώτηση, θα βοηθήσω τη στο ίδιο. Στο ίδιο η Νέα Δημοκρατία, στο ίδιο θέμα. Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί, έτσι το είπε ο κύριος Σαμαράς, τον άκουσα με τα αυτιά μου, να λέει ότι μετέτρεψε το ΠΑΣΟΚ την κρίση του ελλείμματος και του χρέους σε κρίση δανεισμού. Σας κατηγορεί δηλαδή ότι καθυστερήσατε, και δεν το λέει μόνο η Νέα Δημοκρατία, το λένε και ορισμένες δυνάμεις στην αγορά, ότι καθυστερήσατε πολύ να πάρετε τα μέτρα και ότι μέσα από αυτές τις καθυστερήσεις και τις αλλαγές θέσεων επιβαρύνθηκε έτσι περαιτέρω η πράγματι άσχημη εικόνα της οικονομίας. Καμία απολύτως καθυστέρηση. Εμείς πήραμε από την αρχή, φτιάξαμε ένα πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο είναι τριετές, το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέτρα, το ενισχύσαμε περαιτέρω με μέτρα, όταν χρειάστηκε πήραμε και μερικές πολύ δύσκολες αποφάσεις και κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει καθυστέρηση προς αυτό. Αλλά κοιτάξτε, οι αγορές πάντα δυστυχώς παίρνουν ένα χρόνο για να πιστούν. Εγώ κάνω το εξής πολύ απλό ερώτημα. Σήμερα τα αντικειμενικά στοιχεία είναι χειρότερα από ό,τι ήταν πριν από τρεις μήνες? Η απάντηση είναι ότι σήμερα έχει ένα προϋπολογισμό ο οποίος εκτελείται καλύτερα από ό,τι προβλεπόταν. Σήμερα έχει φανεί, και όλοι το παραδέχονται, ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία είναι έτοιμη να κάνει μεγάλες αλλαγές. Έχει περάσει ένα καινούριο φορολογικό, έχει ανοίξει το θέμα του στεξιοδοτικού, έχει αλλάξει τον προϋπολογισμό, το πώς γίνεται, έχει κάνει ριζικές περικοπές, έχει πάρει δύσκολες αποφάσεις. Άρα λοιπόν τα αντικειμενικά στοιχεία της Ελλάδας δεν είναι χειρότερα. Δεν μας έχει πει τίποτα ακόμα για ανάπτυξη. Δεν μας έχει πει τίποτα. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν μας έχει πει. Περιμέναμε ότι θα είχαμε από το τέλος Μαρτίου το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Ξέρω ότι δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, αλλά απευθύνομαι σε εσάς σαν εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Και καλά κάνετε. Η κυβέρνηση είναι συλλογική και μιλάει με μία φωνή. Όπως επίσης, καταρχάς έχουμε προχωρήσει. Επειδή μου μιλάτε για καλή εκτέλεση του προγράμματος, πρέπει να σας πω ότι μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι οι εφορίες, για παράδειγμα, πολλές από αυτές δεν ανταποκρίθηκαν ούτε καν στο να δώσουν έναν απολογισμό του τι έκαναν το πρώτο τρίμηνο. Και τα αποτελέσματα από την δράση τους δεν είναι ό,τι πιο θετικό έχουμε ακούσει, και φαντάζομαι ότι γι' αυτό κάνετε και αυτές τις σκέψεις που διαβάζω να αναθέσετε σε ιδιώτες την ίσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών. Δεν αναθέτουμε σε ιδιώτες την ίσπραξη. Είναι ψέματα αυτό που διαβάζω σήμερα. Δημιουργούμε μια ειδική ομάδα έργου, η οποία είναι οριζόντια στο Υπουργείο και η οποία θα έχει ως μοναδική αποστολή τα ληξιπρόθεσμα. Γιατί αυτό που δυστυχώς συχνά γίνεται είναι ότι στηβάζονται σε διάφορες ΔΟΗ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και λόγω φόρτου εργασίας ή καμιά φορά και αδιαφορίας δεν προχωράνε. Άρα λοιπόν εμείς φτιάχνουμε μια οριζόντια δομή, η οποία θα πάει και θα κυνηγήσει με το πιο αποτελεσματικό τρόπο και με τηλέφωνα και με άλλους τρόπους τα ληξιπρόθεσμα. Όμως, επειδή είπατε για τα έσοδα, θυμίζω ότι τα έσοδα αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά στο στόχο, και αυτό πριν ακόμα έχουμε τις επιπτώσεις της αύξησης του ΦΠΑ, τις πλήρες επιπτώσεις της αύξησης στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όταν δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα στην πλήρη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, κάτι το οποίο σκοπεύουμε να κάνουμε τους επόμενους μήνες, όταν άρα με το υπάρχον προσωπικό, με τα προβλήματα που έχει, παρόλα αυτά κινητοποίησαμε ένα σύστημα και ακόμα, για παράδειγμα, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχουμε και τις επιπτώσεις του μέτρου των αποδείξεων. Αυτό θα φανεί στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ των μικρών επιχειρήσεων που έρχονται το μήνα Απρίλιο. Άρα εγώ είμαι αισιόδοξος ότι ήδη έχουμε πρώτα δείγματα γραφής και αυτό φαίνεται και στη συνολική μείωση του ελλείμματος που είναι 40% όταν το πρόγραμμα πρόβλεψε 30%.